των νέων Μητροπολιτών. Εγώ το εκλογή το βάζω εντός εισαγωγικών. Θεωρώ ότι έγινε ένα νέο πραξικόπημα στην Εκκλησία. Θεωρώ ότι λειτουργήσε κάποια άλλη δύναμη μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Και θεωρώ πάνω απ' όλα ότι αυτή την ώρα που η Ορθοδοξία καλείται να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και την ώρα που η Ορθοδοξία ξεκινάει, γεννιέται και τελειώνει στην Ελλάδα, οι χθεσινές εκλογές οριοθετούν κάποιες καταστάσεις τις οποίες πάλι θα πληρώσει η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό και με την περίπτωσή σας, αλλά γενικότερα με πολλές άλλες περιπτώσεις οι οποίες θίγουν και το κύρος της και την ιστορία της αλλά και το μέλλον της. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τη χθεσινή εκλογή, το χθεσινό πραξικόπημα? Ακούστε, για μένα σαν επίσκοπο είναι μια ιδιαίτερη οδύνη ότι χθες πράγματι έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα σώμα περίπου 80 Μητροπολιτών, υπευθύνων ηγετών της Εκκλησίας, δεν αφέθηκε καθόλου να εκφραστεί. Εκλήθη να ομιλήσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου, Παντελεήμων, μόνον και αποκλείστηκαν όλοι οι άλλοι. Είναι αδιανόητο σε ένα σώμα που συγκεντρώνεται να διασκεφθεί, να μελετήσει, να αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα, να φράσεται ο λόγος, ο ελεύθερος λόγος και να οδηγείται προς μερικές καταστάσεις με μία ελεγχόμενη ψηφοφορία. Πρώτον είναι αυτό. Δεύτερον, είστε ένας δημοσιογράφος που ξέρετε τα εκκλησιαστικά πράγματα και με παρησία στην τηλεόραση παρουσιάζεται ορισμένα προβλήματα. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ ορισμένες φορές ομιλείτε και με μία οξύτητα και με μία σαφήνεια για συγκεκριμένα παραπτώματα, δεν ευρίσκεται κανείς να φέρει αντίλογο, πρώτον, και δεύτερον, μετά από όλη αυτή την κατακραυγή, μια κατακραυγή του τύπου, της τηλεοράσεως, του λαού, να παρουσιάζεται ένα σώμα με υυξημένη πλειοψηφία να δίδει ψήφων στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εστιγματίστηκαν από τον τύπο και την τηλεόραση. Κάποιος έπρεπε να έρθει πρώτα να σας πει εσάς, ελάτε εδώ, καταθέστε μας τα στοιχεία, να τα ελέγξουμε και αν δεν έχετε δίκιο, τότε να προχωρήσουμε σε εκλογή. Αυτό για μένα αποτελεί μια οδύνη και έκφραση του μεγάλου προβλήματος που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή στο σώμα το διοικητικό της Εκκλησίας. Τώρα, όταν προωθούνται τέτοια πρόσωπα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια δεύτερη περίπτωση κατά την οποία προευλήθη ένα πρόσωπο το οποίο είχε αποκοπεί από τον τότε υπουργό, από τον υπουργό, από άλλη περίπτωση εκλογής του σε Μητρόπολη της Βορείου Ελλάδος. Και ενώ απεκόπη τότε, πριν από 20 χρόνια, για συγκεκριμένα πράγματα, παραπτώματα, παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή ως εκλεκτός. Και τον προωθήσαμε. Μα για σταθείτε. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα φαινόμενα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για μια παρουσία της ελληνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο και στην Δυτική Ευρώπη? Πρέπει κανείς να θρηνήσει, εγώ προσωπικά πράγματι θρηνώ, διότι δεν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα ήθος εκκλησιαστικό και από πλευράς μορφώσεως και από πλευράς βιώματος. Η ιδιοτυπία αυτή τη στιγμή είναι ότι η συνείδηση του λαού ξυπνάει. Εγώ προσωπικά βλέπω μερικά αποτελέσματα από αγώνες που μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Η Εκκλησία έχει ανοίγματα αιώνα και πολλές φορές η διαλεκτική της είναι ιδιότυπη και ίσως και αντίθετη με την προσωπική δική μας διαλεκτική. Καμιά φορά φαίνεται ότι οι αγώνες αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν όμως ποτέ. Αυτό το γεγονός που ζούμε αυτές τις ημέρες, της Αναστάσεως, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό.
οι Απόστολοι έχασαν την ελπίδα, είδαν τον Κύριο να σταυρώνεται και να μπαίνει μέσα στον τάφο, έχασαν κάθε ελπίδα, αλλά μετάλλησαν την Ανάσταση. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Για τον εαυτό μου έχω το αίσθημα και είμαι υποχρεωμένος να κάνω το χρέος μου. Μέσα στην Εκκλησία ένας επίσκοπος δεν είναι για να βγάλει χρήματα ή να έχει μια καρέκλα, μια θέση. Ένας επίσκοπος είναι εκείνος που πρέπει να θυσιάζει τον εαυτό του, να θυσιάζει τον εαυτό του για την αλήθεια και για το λαό του Θεού. Και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι της αγάπης και της χάρητος του Θεού. Έτσι πιστεύω. Δεν θα πάω στον αγωνισμό, όχι για την καρέκλα, για τη θέση, αλλά για την γνησιότητα του ήθους μέσα στην Εκκλησία. Δεν εκπροσωπώ ούτε την αγιότητα, ούτε τίποτα άλλο. Είμαι ένας άνθρωπος αδύναμος, όπως όλοι μας, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ένα χρέος να κρατάμε μια στάθμη ήθους και στο διοικητικό χώρο της Εκκλησίας και στο ολόκληρο το σώμα. Πρακτικά, σεβασμιότατε, τι θα γίνει τώρα? Πρακτικά δεν ξέρω ακριβώς. Μπορώ να σας πω ότι ήδη εμείς... Πότε θα χειροτονηθεί πότε θα μετατεθεί εδώ? Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάνετε και νέα προσφυγή? Κάναμε νέα προσφυγή. Μετά την εκλογή? Το μόνο αρμόδιο σώμα αυτή τη στιγμή είναι να επιλύει. Η νέα προσφυγή είναι μετά την εκλογή? Ναι, ναι. Κατετέθη την Πέμπτη. Μάλιστα. Τετάρτη έγινε η εκλογή, Πέμπτη κατετέθη η προσφυγή. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα. Ναι. Χτες έγινε η εκλογή, σήμερα κατετέθη. Ναι, ναι. Κατετέθη η προσφυγή και ελπίζουμε το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, να επιληφθεί και να δώσει μια λύση στο όλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, αυτό που λέγεται, το ότι μερικοί παράγοντες εκκλησιαστικοί ζητούν να καλυφθούν στην αυθαιρεσία τους, να μην παρεμβαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας, αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Όλων μας οι πράξεις, όλων μας ελέγχονται και εγώ σαν Μητροπολίτης όποια πράξη κάνω είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η Σύνοδος και το κάθε διοικητικό σώμα της Εκκλησίας, οποιοδήποτε πράξη κάνει υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το ανώτατο δικαστήριο το οποίο επιλύει αυτές τις διοικητικές διαφορές. Είναι ατύχημα το ότι μέχρι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος προσωπικά με μια μικρή ομάδα αντιστέκονται με ένα τόσο πείσμανο τρόπο εναντίον των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το έχω πει πολλές φορές, το να είναι κανείς αντάρτης πολεμώντας τους εχθρούς της πατρίδος είναι νοητό. Να κάνει αντρασία εναντίον της δικαιοσύνης δεν είναι νοητό. Οποιαδήποτε απόφαση, και αν ακόμα εμένα δεν με συμφέρει, είναι υποχρεωτική και για μένα και για όλους. Λοιπόν, έχει ανατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας να επιλύσει την διαφορά. Είπατε για μια μικρή ομάδα. Εδώ όμως οι ψήφοι χθεσινοί, οι οποίοι πήραν ο ένας για να μετατεθεί ο Δωδώνης και οι άλλες εκλογές, δείχνουν όμως ότι υπάρχει ισχυρή κατεύθυνση του Αρχιεπισκόπου ακόμη. Ακούστηκε, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μέσα, ότι οι Μητροπολίτες διαμαρτυρήθηκαν για ολοκληρωτισμό. Μάλιστα. Εκεί διαμαρτυρήθηκαν ανοιχτά. Εάν επικρατεί ένας ολοκληρωτισμός, η ομάς η οποία επιβάλλει αυτήν την γραμμή, την δικτατορική, πρέπει να είναι μικρά. Μα μπορεί να φοβηθεί ένας Μητροπολίτης, ένας Επίσκοπος, μπορεί να φοβηθεί τον ολοκληρωτισμό, να μην βάλει το χέρι στην καρδιά και να ψηφίσει αυτό που πράγματι πρέπει να ψηφίσει, αυτό που πιστεύει? Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο φάκελο. Εγώ θα σας έλεγα κατηγορηματικά ότι δεν επιτρέπεται στον Επίσκοπο να φοβάται. Αλλά επειδή εσείς και σαν δημοσιογράφος και σαν πρόσωπο έχετε αναμειχθεί πολύ στα εκκλησιαστικά πράγματα και έχετε μερικά στοιχεία στους φακέλους σας, ξέρετε ότι αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρτιά μερικές φορές κάμπτουν την οσφή. Μάλιστα. Εσείς έχετε δημοσίευσει και αρκετά τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν επισύεται ένας φάκελος σε έναν επίσκοπο, τον αναγκάζει να σκύβει το κεφάλι και να ρίχνει την ψήφο όχι της προσωπικής του εκτιμήσεως, αλλά της εκτιμήσεως των εντολέων. Τι εμπόδισε, ήταν εκείνο το οποίο εμπόδισε τον Αρχιεπίσκοπο και τους περί αυτών
να μην πάνε στη μετάθεση του Ζακύνθου στην Αθήνα, όπου στην Κηφισσά, όπου και αντικανονικό είναι και δεν πρέπει, ας πούμε, αν και ο νυν αρχιεπίσκοπος έχει συνηθίσει τις μεταθέσεις, έφυγε από την φτωχή άρτα για να γίνει ο Ιωαννίνων. Μα δεν είναι φτωχή άρτα, λοιπόν, είναι μια ωραιότατη επαρχία. Ναι, αυτός τη θεωρούσε στη φτωχή, τα Ιωάννινα όμως ήταν πιο προσοδοφόρα και είχαν μεγαλύτερα κληροδοτήματα και λόγω και της Εθνικής Τραπέζης όλη αυτή την ιστορία με την Εθνική Τράπεζα την οποία γνωρίζετε. Αλλά τι τον εμπόδισε να κάνει έναν άλλο κληρικό, έναν άξιο κληρικό, να τον κάνει η Κηφισσά? Αφήνουμε την περίπτωσή σας. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε ολίγοι. Ήθελε να βολέψει τον Δοδόνης, οπωσδήποτε. Πέστε μου, και γιατί να θέλει τόσο πολύ να τον βολέψει και να μην αφήσει το σώμα να εκφραστεί? Κοιτάξτε, τον Δοδόνης τον βολεύει. Τον βολεύει χρόνια τον Δοδόνης, διότι ενώ υπάρχουν ορισμένες καταγγελίες, υπάρχουν δημοσιεύματα της εφημερίδας Star, τα οποία μιλούν περί ανομαλιών, υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα τα οποία μιλούν περί άλλων καταστάσεων, υπάρχουν πράγματα και θάματα τα οποία, ας πούμε, δεν ήξερε ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι σήμερα ότι ο Δοδόνης, ο Χρυσόστομος Συνετός, ζει σε παλάτι στο Κολωνάκι, το ήξερε. Δεν ήξερε ότι έχει μια βίλα πολλών εκατομμυρίων εις Ζάκυνθο, το ήξερε. Δεν ήξερε ότι έχει στην Πάτμο άλλο μέγαρο, το ήξερε και αυτό. Από ένα μισθό βέβαια δεν γίνονται όλα αυτά. Ούτε τα πήρε κληρονομιά. Ξέρετε τι θα ήθελα. Τα ήξερε αυτά ο Αρχιεπίσκοπος. Θα ήθελα, πέρα από αυτά που λέτε, ναι, να κάνω μια πρόταση η οποία για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Θα ήθελα σε συνεδριάσεις της ιεραρχίας, που είναι το ευρύτερο σώμα της Εκκλησίας, να παρίσταστε όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι και να αφαιρεθεί μια ελευθερία να μπουν και τα μέσα ενημερώσεως και η τηλεόραση ακόμα, και να ακούσει ο κόσμος τις συζητήσεις. Δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτή τέτοια κατάσταση. Ναι, ακόμα και σε μερικά τέτοια προβλήματα όπως αυτά που αναφέρετε, να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση. Ανοιχτή συζήτηση. Ούτε και σε αυτό. Ναι. Εγώ εχθές προεκάλεσα τον, ναι, τον μέχρι τον Πεντέλης να έρθει στην τηλεόραση, να πάω όπου άλλο θέλει, να συζητήσουμε γύρω από αυτό το πρόβλημα. Όταν μελετάμε την ιστορία της Εκκλησίας, βλέπουμε να υπάρχει μια διαφάνεια. Όταν μιλάμε για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους ιδιαίτερα εκτιμούμε όλοι μας, δεν είναι απλώς ότι γράψαμε μερικά ωραία κείμενα. Βλέπει κανείς εκεί πόσο μιλάνε και για τον εαυτό τους ακόμα εξομολογητικά, αλλά και για τα συγκεκριμένα προβλήματα και τα πρόσωπα της Εκκλησίας. Εγώ θα ήθελα να είμαστε ανοιχτοί, να έχουμε μια διαφάνεια σήμερα, να είναι η δημοσιογράφη, να είναι η τηλεόραση, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα το θέλατε εσείς όμως, δεν το θέλουν οι άλλοι. Ο κόσμος. Δεν το θέλουν οι άλλοι. Να παρουσιάσουμε όλοι μας, είμαστε 80 επίσκοποι, τα περιουσιακά μας στοιχεία, τι έχει ο καθένας μας. Τι έχει ο καθένας μας, ανοιχτά. Πόσα απέκτησε στο διάστημα που είναι επίσκοπος. Αυτό δεν το θέλουν, μην ανησυχείτε. Γιατί? Γιατί δεν το θέλουν, είναι απλά τα πράγματα. Όταν βάζετε το δάχτυλο σε αυτές τις πληγές, καταλαβαίνετε πού πονάει αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Σώμα της Εκκλησίας. Πού πονάει. Ανοιχτή συζήτηση. Εγώ είχα προκαλέσει από το 1981, είναι ήδη 13 χρόνια, και είπα: δικάστε με στην πλατεία Συντάγματος. Να είναι κόσμος. Δεν το φοβάμαι. Δικάστε με στην πλατεία Συντάγματος. Και αντί να δικαστώ στην πλατεία Συντάγματος, καταδικάζομαι χωρίς καν να ξέρω την κατηγορία. Δεν μπόρεσα ακόμα να μάθω τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Κάθε τόσο μέχρι σήμερα διαβάζω άλλες νέες κατηγορίες οι οποίες μου προσάπτονται χωρίς να μου απαγγέλλεται επισήμως μια κατηγορία. Και λέω: δικάστε με στην πλατεία Συντάγματος. Κάποτε η Εκκλησία μας, Ορθόδοξη Εκκλησία, θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της διαφανείας. Ανοιχτό διάλογο. Δεν φοβόμαστε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Προπαντός οι επίσκοποι, και μάλιστα όταν βγαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και διτυπώνετε κατηγορίες, και καλά κάνετε, να έρθουμε και να αντιμετωπίσουμε τις κατηγορίες. Ελεύθερα. Να ακούσει ο κόσμος. Εκεί είναι τα προβλήματά μας. Σεβασμιότατε, πριν από πολύ καιρό είχατε έρθει στην τηλεόραση, είχαμε μιλήσει μαζί, ήταν 2 ώρες πάρα πολύ δύσκολες, τις θυμάστε και εγώ τις θυμάμαι. Ίσως σας είχα και στεναχωρήσει κάπου, ίσως είχατε και επικρατεί. Όχι, χάρηκα ακόμα και την οξυδιτά σας.
Επιμένω το λέω, κάτι. Το λέω έτσι. Μήπως πάλι στο όνομα της αγάπης, στο όνομα της αγάπης, σκεπτόσαστε κάτι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν είναι μόνο αγάπη. Είναι και αλήθεια, είναι και εντιμότητα, είναι και αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Μάλιστα. Είναι, δεν είναι όλα αυτά. Είναι, βεβαίως είναι. Εκεί, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλέγμα. Ναι. Είναι ένα ιερό σώμα, το οποίο μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Αγάπη χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και δικαιοσύνη χωρίς αγάπη. Μάλιστα. Τι θα γίνει όμως τώρα που θα αρχίσουν πάλι οι φασαρίες? Για θα αρχίσουν οι φασαρίες. Τις ξέρετε, τις προβλέπετε. Έχετε την εντύπωση ότι υπεύθυνος για τις φασαρίες είμαι εγώ? Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Κάναμε, δεν ξέρετε πόσες εκκλήσεις. Και αν θυμίσετε, η τελευταία εκκλήση δεν έγινε προσωπικά από εμέ ή από άλλον Μητροπολίτη, έγινε από τον νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος εν ώψη της ερωτήσης του Πάσχα, της Αναστάσεως, έγραψε μια επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο και του είπε: Μακαριότατε, το φίλημα της αγάπης. Το φίλημα της αγάπης. Και της μετανοίας από όλους. Και είδατε πώς ευγήκε στον ημερήσιο τύπο. Πώς ευγήκε. Πρώτον, μένω ότι οι Μητροπολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν οτιδήποτε πει ο Αρχιεπίσκοπος, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το δέχεται η Εκκλησία έτσι αυτό, εάν δεν δηλώσουν πλήρη υποταγή. Μα ο Επίσκοπος δεν είναι ο άνθρωπος που πρέπει να κάνει υποταγή. Ο Αρχιεπίσκοπος για μένα δεν είναι ο προϊστάμενός. Δεν είναι ο προϊστάμενός. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Primus inter pares. Inter pares. Προεδρεύει στα διοικητικά σώματα της Εκκλησίας. Προεδρεύει. Αλλά από τη στιγμή που κάποιος προεδρεύει, είναι υποχρεωμένος να ακούσει και να αποδεχθεί και τις απόψεις των μελών του σώματος. Δεν είναι ο αυταρχικός εκείνος ηγέτης, ο οποίος θα πει κάτι και να γίνει. Τι είναι οι άλλοι Μητροπολίτες? Βλέπετε λοιπόν ότι ερμηνεύτηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Από το 1000, δεν σας λέω παλιά, αλλά από το 1989 μέχρι σήμερα είναι 5 χρόνια. Έχουμε κάνει αλλεπάλληλες τέτοιες έτσι, προσπάθειες να πλησιάσουμε με αγάπη, να αποκαταστήσουμε τον δεσμό της αγάπης. Και δεν έγινε αποδεκτό. Πρέπει δηλαδή, η άποψη του Αρχιεπισκόπου είναι, πρέπει να τους συντρίψουμε αυτούς. Η τελευταία απόφαση που είπε, η τελευταία του φράση, στο κρεβάτι που είναι, στο κρεβάτι που είναι, είπε αυτούς θα τους συντρίψω. Μα για όνομα του Θεού, γιατί και τι θα βγει? Ο μεγαλύτερος εγκληματίας στον ελληνικό χώρο είναι ο Μητροπολίτης της Λαρίσης. Θεολόγος που άμα το συντρίψουμε θα σώσουμε την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει μια αντινομία όμως μεταξύ του ολοκληρωτισμού που είπατε προηγουμένως και δηλαδή των κατευθυνόμενων ψήφων με τους ανθρώπους, με τους Μητροπολίτες όπου εψήφισαν τον Θεολόγο. Δεν είναι μια αντινομία? Πολλές αυτοί πώς έδρασαν? Κοιτάξτε, πολλές αντινομίες υπάρχουν. Εάν πάρετε τις αποφάσεις που υπάρχουν εναντίον του Μητροπολίτου Λαρίσης Θεολόγου. Όχι, η χθεσινή ψηφοφορία. Εγώ σας λέω το εξής. Μια απόφαση λένε ότι ο Μητροπολίτης 7 τότε συνοδικών ή 8 δεν θυμάμαι, ότι ο Μητροπολίτης Θεολόγος είναι ακοινώνητος. Και χωρίς να έρθει αυτή η απόφαση, 30 Μητροπολίτες λένε ότι τον εκλέβουμε. Τι γίνεται? Μα αυτό θέλω να σας πω. Τι γίνεται η κοινωνία? Πώς βλέπετε αυτό το θέμα? Όχι αντινομίες. Τραγελαφικά πράγματα γίνονται. Ναι. Πώς το δικαιολογείτε εσείς? Ήταν ένας τραγέλαφος. Γιατί αυτό το σώμα έχει πάρει κατήφορο. Έχουν γίνει αυτές οι παρανομίες. Δηλαδή ψήφισε από μια έκφραση λαϊκή, αν και δεν ταιριάζει ούτε στο χώρο, αλλά ούτε και στην όλη υπόθεση. Ψήφισε ο κάθε Μητροπολίτης όπως του κατέβηκε στο κεφάλι, όπως γούσταρε. Τι να σας πω. Δηλαδή, σε μία έχουμε την περίπτωση αυτού του Δωδόνη, ο οποίος βεβαίως χάνει προς τη μήνυ, δεν βλέπουν ότι θα ήταν πολύ παρατραβηγμένο να τον προτείνουν για την Κηφισά και να αρχίσουν τα ταραντέρια εδώ πέρα στην Αθήνα και τον πάνε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί εμπάσχετος βολεύεται πλέον ως Μητροπολίτης σε μία Μητρόπολη. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την αντινομία να παίρνει οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν παίζοντας το παιχνίδι του Αρχιεπισκόπου να ψηφίζουν τον Θεολόγο. Εάν πάρετε όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν αντέχουν σε λογική, αυτό θέλω να σας πω. Δεν αντέχουν σε λογική όλα αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω και εγώ. Θα δείτε χίλιες αντινομίες, ακριβώς διότι η βάση είναι σταθερή.
Η βάση είναι σταθερή. Άμα ξεκινήσει κανείς από μια σταθερή βάση, την οποία θέλει μετά να την επικαλύψει, να την δικαιολογήσει, χτίζει σε σταθερό έδαφος. Δεν θα μπορέσετε να βρείτε λογική εξήγηση για ορισμένες ενέργειες. Δεν θα μπορέσετε να βρείτε λογική εξήγηση. Θέλω να πιστεύω πως το βρωτοφωνάζω τώρα δύο μέρες ότι και εδώ στην Κηφισσά, αλλά και στην Λάρισα, θα έχουμε επεισόδια, θα υπάρξει ένα θερμό καλοκαίρι. Πιστεύω ότι, εγώ το πιστεύω, δεν ξέρω πόσο το βλέπετε εσείς, ότι θα υπάρξει και επέμβαση και ακόμη